0-0 σήμερα, Γιάννη, στο πρώτο ημιτελικό. Φαντάζομαι έχει ένα ημίχρονο ακόμα 90 λεπτό, το οποίο θα κρίνει και τη συνέχεια. Σίγουρα έτσι είναι. Είναι πάντα το πρώτο παιχνίδι και οι δύο ομάδες είναι πιο επιφυλακτικές. Δεν θέλουν να ανοιχτούν πολύ και ίσως να χάσουν από το πρώτο παιχνίδι την ευκαιρία να διεκδικήσουν την είσοδό τους στο τελικό. Εμείς θεωρώ ότι σταθήκανε πάρα πολύ καλά τα παιδιά, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Κάνανε κατά γράμμα αυτά που είχαμε σχεδιάσει, ήμασταν πολύ καλή στημένοι αμυντικά και θα μπορούσαμε, αν ήμασταν και λίγο πιο, ίσως να είχαμε λίγο μεγαλύτερη εμπειρία και λίγο περισσότερο τύχη, να βάζαμε και ένα γκολ. Ο Δημόπουλος μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, φαντάζομαι δεν είχε δουλειά στα πόδια του, έτσι. Γιατί σίγουρα θα σε βοηθούσε. Είναι ανέτοιμος από πλευρά προπονήσεων, παρόλο ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Δεν είναι έτοιμος για να βγάλει 90 λεπτά παιχνιδιού και γι' αυτό επιλεκτικά προσπαθώ να το χρησιμοποιήσω για να μπορέσει να βγάλει και αυτός ό,τι καλύτερο έχει, χωρίς να σκοτώνεται και να κουράζεται και να αναλώνεται σε όλο το 90 λεπτά σε τρεξίματα και άσκοπο χάσιμο δυνάμεων. Οι μικροί δεν έχουν σίγουρα εμπειρίες, αλλά από την άλλη αντιτάσσουν ένα πάθος στο παιχνίδι τους, έτσι μια διάθεση η οποία φαντάζομαι ότι σε ικανοποιεί και σένα. Ναι, είμαι πολύ ευχαριστημένος και από τη δουλειά των παιδιών στις προπονήσεις, αλλά και από αυτό που βγάζουν πλέον μέσα στα παιχνίδια. Δουλέψαμε σκληρά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο βέβαια και τώρα θεωρώ ότι σιγά σιγά τρέπουμε τους καρπούς της δουλειάς μας. Επιστροφή στο πρωτάθλημα. Θα κοιτάξουμε τώρα το επόμενο παιχνίδι. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Πρωτοπόρο, που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έρχεται, Δημήτρης, έρχεται. Πηγαίνουμε σε κάθε παιχνίδι για το καλύτερο. Τώρα, για το θεσμό του κυπέλου θα προσπαθήσουμε μέσα στη σεβαστή να κάνουμε την υπέρβαση, ας πω, και να προκριθούμε στο τελικό. Θα δούμε. Βλέποντας και κάνοντας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.